Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί προφητεύτηκε για την γέννηση του Χριστό, όχι το όνομα του τα αποκαλέστη Εμμανουήλ. Εμμανουήλ σημαίνει ότι όσοι είναι μαζί μα. Και αυτό είναι που έγινε στη νέα διατήκη, καινούρια διατήκη που ο Θεός έκαμε, ήρθε πρώτα με ανθρωπινή μορφή, γεννητήκε με σάρκωση και μετά έκαμε θυσία, ανέβηκε το σταυρό για τη θυσία επειδή αυτό ήταν σκοπό του, γι' αυτό αποκαλέστηκε σωτήρα για να σώζει εμάς από τη σαματία και μετά της Ανάστασης ήρθε να κατοικεί μέσα σε κάθε ένα που πιστεύει σε αυτό, που πιστεύει στο Ιησού Χριστό, όνομα που επέλεξε, ώστε να είναι όνομα που κάθε ένα να έρθει στη σωτηρία, σωτεός, ώστε το Άγιο Πνεύμα που είναι ο ίδιο, ο Θεός, ο Αόρατο, τα κατοικεί μέσα του. Για αυτό το όνομα προφητικά συμβολίζει ότι ο Θεός είναι μέσα μας, μέσα σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο, είναι ο Θεός μέσα του, μαζί του είναι ο Θεός. Να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο στο Συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ματέο του Ιησού Χριστό. Η γέννηση δε του Ιησού Χριστό ήταν ω εξή. Αφού η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με το Ιωσήφ, πριν βρετού μαζί βρέθηκε έγκαιο από το Άγιο Πνεύμα. Και ο άντρα τη ο Ιωσήφ επειδή ήταν δίκαιο, και μη τερώντα να τη χτέσει δημόσια, θέλησε να τη διώξει κρυφά. Και ενώ αυτό τα συλλογίστηκε αυτά, σαφνού ένα άγγελο του κυρίου παρουσιάστηκε σε αυτό σε όνειρα λέγοντα Ιωσήφ γε του Δαβίδ, να μη φοβητή να παραλάβει τη Μαρία με την γυναίκα σου, επειδή αυτό που γεννήθηκε μέσα τη είναι από το Άγιο Πνεύμα και τα γεννήσει ένα Υιό και τα αποκαλέσει το όνομα του Ιησού, επειδή αυτό τα αξώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Και όλα αυτά έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που υιοποιήθηκε από το Κύριο διαμέσα το προφήτη που έλεγε Πρόσεξε η παρτένα τα συλλάβει και τα γεννήσει ένα γιο και τα αποκαλέσει το όνομα του Εμμανουήλ που ερμηνεύει σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός. Δηλαδή όνομα Μαν, Εμμανουήλ που αποκαλείται εδώ, που αναγκέφθηκε εδώ είναι προφητικά όνομα που ο Κύριο ανήγγειλε, προφήτεψε ο προφήτη Ιζάια από την έπρεση που ο Κύριος τον έδωκε, ότι τα αποκαλέσει το όνομα του ο Εμμανουήλ, αυτό που τα γεννήσει την Παρτένα. Τότε ήταν προφητευμένο πριν καν να γίνει αυτό ήδη μέσα στην αγραφή, στην πρώτη διατήκη να σα διαβάζω, όπω είναι γραμμένο, στην πρώτη διατήκη στο βιβλίο το προφήτη Ιζάια, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Άκουσε τι έλεγε ο προφήτη με την έπνευση του κύριο. Γι' αυτό ο ίδιο ο κύριο να σα δώσει ένα σημάδι. Δέστε, η Παρτένα τα συλλάβει και τα γεννήσει ένα ιο. και το όνομα του τα το αποκλειτεί Εμμανουήλ. Εμμανουήλ σημαίνει ότι όσοι είναι μαζί μα. Και σήμερα κάθε ένα που πιστεύει το Ευαγγέλιο, ο όσοι είναι μαζί του. Αυτό είναι ο αόρατο ο, Θεός, ο που τα κατοικεί μέσα του. Αυτό είναι ο Χριστός. Δηλαδή το σκοπό που ενσαρκώθηκε στην κυρία την Παρτένα ήταν για να φέρει σωτηρία ώστε όταν τέλειωνε το, το σκοπό του πάνω το σταυρό τα ερκόντουνα με στο πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα με αόρατο μορφή να είναι μαζί με το λαό, μαζί με τον άνθρωπο που πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή δεν θα είναι ορφανό, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί του. Αυτό είναι σκέση για να έχει σκέση αυτό ο Θεό. Θέλει να κατοικεί μέσα σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη είναι ο Θεό να είναι μαζί μα. Με τη σκέση που έχουμε μαζί του θα είναι μαζί μα. Με τη πίστη μα ο Θεό θα είναι μαζί μα. Αυτό είναι προφητικό όνομα του Χριστού. Εμμανουήλ, δηλαδή ο ίδιο ο Θεό με ανθρώπινη μορφή που, πήρε, που είχε όνομα Ισού, αλλά προφητικό όνομα είναι ο Εμμανουήλ που συμβολίζει ο Θεό είναι μαζί μα μέχρι η τέλεια το Ιόνια. Να σα διαβάζω επίση, όπω είναι γραμμένο επίση στο βιβλίο το Τιμότεο, την επιστολή προ Τιμότεο που έγραψε ο Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό ο Απόστολου Παύλο έγραψε επίσης με την αποκάλυψη το Κύριο ότι μυστήριο της Ευσεβία είναι μεγάλο ο Θεό εφανερώτηκε με σάρκα να σας διαβάζω όπως, έγραψε εγ... ο Απόστολου Παύλου. Και ανατήρητα το μυστήριο της Ευσεβία είναι μεγάλο ο Θεό εφανερώτηκε με σάρκα δικαιώτηκε διάμεσα το πνεύματο. Φάνηκε σαν άγγελο κηρύκτες αέτσινη και έγινε αποδεκτή με πίστη στο κόσμο αναλήφθηκε με δόξα. Δηλαδή, το μυστήριο της ευσέβεια είναι τόσο μεγάλο που κανένα δεν μπορεί να τον εσυκνιάζει. Αυτό είναι η φανέρος του, του Κυρίου, δηλαδή το ένα Θεός και Κύριο που είναι πατέρα όλος μας, Ενσαρκώθηκε και βρέθηκε στη κυρία τη Παρτένα για να ενσαρκωθεί και να γεννηθεί στο όνομα Ιησού μέχρι που σταυρώθηκε πάνω το σταυρό με ταπεινή μορφή και επίσης μετά τη Ανάσταση το τάνατο του σαν άνθρωπο αναστήθηκε με δόξα και αναλήφθηκε και ήρθε την ημέρα την πεντηκοστή για να κατοικήσει η καρδιά του κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο να έχει σχέση μαζί του. Αυτό είναι το όνομα που αποκαλέστηκε εδώ Εμμανουήλ συμβολικά ο Θεός είναι μαζί μας. Κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο σήμερα ο Θεός είναι μαζί του, είναι μέσα του. Αυτό είναι ο Ιησού Χριστός, ο Άγιο Πνεύμα που είναι αόρατο Θεός τότε αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι μόνο, δεν είναι οφανό, αλλά ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά είναι επιλογή του άνθρωπο είναι που τα πιστεύει το Κύριο και ο Θεός τότε να κατοικεί μέσα του και τα είναι ναό το Αγιό Πνεύμα, ο Θεός είναι μαζί του επειδή το σκοπό που γεννήθηκε ήταν να σώσει τους αμαρτωρών, να σώσει εμάς, να λάβουμε χάρη του Θεού. Επειδή αυτό είναι που αναγκέρθηκε επίσης στον προφήτη Ιερεμία και στον προφήτη Ιζάια επίσης. Να σώζει το λαό του από την αμαρτία. Προφητεύτηκε στην πρώτη Διατήκη στο Αρκαίο για να προετοιμάζει το λαό τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Θεός. Και αυτό είναι που συνέβηκε και η Μαρία που είναι η γυναίκα Παρτένα, η κοπέλα Παρτένα που βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού, που βρέθηκε έγκυο το Άγιο Πνεύμα μέσα τη, δηλαδή ο κύριο μέσα, μέσα τη, ήταν μια εκλεκτή σκεύη. Δηλαδή η, Μαρία, η Παρτένα Μαρία είναι μια κοπέλα που βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού. Δηλαδή βρήκε χάρη για αυτό το Θεό επέλεξε να βρεθεί η κοιλιά τη, να εισαρκωθεί η κοιλιά τη, αν και αυτή είναι την του. Αυτό είναι ακατανόητο σε εμά. Δηλαδή, ο Θεό ενσαρκώθηκε με η κοιλιά τη την τη. Μια παρτένα που επέλεξε ο ίδιο επειδή βρήκε χάρη. Η παρτένα προστάτη, δηλαδή ανάμεσα στην παρτένα που υπήρχε στο Ισραήλ, Τότε η Μαρία ήταν αυτή που βρήκε κάρι στα μάτια του Κύριου το Θεό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, επειδή όλα τα πράγματα δεν είναι αποκαλυμμένα σε εμά. Όταν ο Κύριο θέλει να μα αποκαλύψει, αλλά αν δεν μα αποκαλύψει, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε ή να πιέζουμε το Κύριο επειδή είναι Κύριο και Κυριακό. Αλλά εκείνη η Μαρία, η Παρτένα, ήταν εκείνη που βρήκε κάρι στα μάτια του Κύριου. Γι' αυτό ενσαρκώθηκε η παρτενα ηταν εκεινη που βρηκε χάρη στα ματια του κυριου γι αυτο ενσαρκωθηκε η κυρια τη δημιουργήματα του. Δηλαδή η Μαρία είχε στη κοιλιά τη το Θεό τη. Αλλά με ανθρώπινη μορφή αποκαλέστηκε γιο της Και με ανθρώπινη μορφή επί, επίσης αυτή η γυναίκα αποκαλέστηκε μητέρα του. Αλλά αληθινά και στην πραγματικότητα είναι δημιουργήματα του και αυτή. «Τός που ήταν η Κυρία είναι ο Θεός της». Αυτό είναι μυστήριο της εσευθείας, μυστήριο είναι μεγάλο. Δηλαδή ένα Θεός που παρουσιάστηκε σε τρία πρόσωπα με σκοπό και ρόλο να σώζει τους άνθρωπους από την αμαρτία. Να σώζει εμάς από την αμαρτία μας. Γι' αυτό κάθε ένα που πιστεύει στο Ιησού Χριστό σώζεται. Λαμβάνει κάρυ από το Θεό, δεν υπάρχει άλλο δρόμο σωτηρίας. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να γνωρίζει αυτό το μήνυμα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλη ιδέα που κάποιο μπορεί να επιλέγει στον δρόμο. Ένα, μόνο ένα δρόμο είναι που είναι αλήθεια. Είναι ο Ιησού Χριστό. Για να φτάσει κάθε άνθρωπο τη σωτηρία. Και μανούι συμβολίζει, σημαίνει προφητικά ότι όσοι είναι μαζί μα, κάθε ένα που πιστεύει στο Ισού Χριστό, που πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ο Άγιος Πνεύμα τα είναι μαζί του, ο Θεός ο Παντοκράτορα τα είναι μαζί του, τα κατοικεί μέσα του. Αυτό είναι εγγύηση σωτήρια, μέχρι τέλος και αιώνια τε αιώνια. Αυτό είναι που συμβολίζει το όνομα που αποκαλέστηκε ο Ιησού όταν γεννήθηκε, δηλαδή όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιησού, στη κυρία Παρτένα Μαρία. Και η παρτένα Μαρία ήταν η γυναίκα που βρήκε κάρι στα μάτια του Θεού. Δηλαδή βρήκε κάρι για να γίνει σκευή εκλεκτή για να εισαρκωθεί ο Θεός μέσα της. Γι' αυτό επίσης όταν ο Άγγελο Γκαμπρί που έφερε μήνυμα σε αυτή την παρτένα πριν γίνει έγκυος, πριν συλλάβει, της έλεγε «Καίρε καριτωμένη, είσαι ευλογημένη ανάμεσα στη γυναίκα». Γιατί τη είπε είναι ευλογημένη ανάμεσα στη γυναίκα. Επειδή βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού ανάμεσα σε όλε τι γυναίκε που ήταν ακόμα παρτένε. Γι' αυτό ο Άγγελο Γκαμπρί τη κερέτησε με αυτά τα λόγια και τη είπε: Κα, Κέρε ευλογημένη, κέρετε καριτωμένη. Καριτωμένη σημαίνει αυτή που βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό την αποκάλεσε καριτωμένη. Όχι με έννοια ότι επειδή ήταν όμορφη. Ναι, όντω ήταν όμορφη, αλλά η χαριτωμένη που έλεγε η παρτέ, η, ο Άγγελο Γκαμπρίλ ήταν με έννοια ότι βρήκε κάρι στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό την αποκάλεσε και ρε καριτωμένη, ευλογημένη είσαι ανάμεσα στη γυναίκα. Επειδή ο Θεό σε πέλεξε, επειδή βρήκε κάρι στα μάτια του Θεό να εσαρκωτεί μέσα σε σένα. Καριτωμένη είσαι, μεγάλη κάρη βρήκε στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι που σημαίνει το κερετισμό. του άγγελο Γαμπρίλ όταν ήρθε να δώσει μήνυμα στην παρτένα Μαριάμ για τη γέννηση του Ιησού Χριστό, που θα είναι Εμμανουήλ το όνομα του προφητικά που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.